Είμαστε σήμερα εδώ στο Ψαλίδι, ήρθαμε να κλαδέψουμε τα δέντρα. Είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι επαρχιακός. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια καλή συνεργασία με το επαρχείο, συνεννόηση και πάνω απ' όλα θέληση. Και γι' αυτό σήμερα σαν Δήμος έχουμε έρθει εδώ πέρα προκειμένου να κλαδέψουμε τα συγκεκριμένα δέντρα και η διέλευση των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας αλλά και των τουριστικών λεωφορείων να γίνεται χωρίς πρόβλημα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο τον Πατάκο, γιατί κάθε φορά που του ζητάμε βοήθεια είναι πάντα παρόν. Είναι εδώ πέρα, θα σας μιλήσει και εκείνος και θα συνεχίσουμε και θα ομορφύνουμε περισσότερο το δρόμο. Κύριε Πατάκο, εδώ οι εργασίες γίνονται εντατικά και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Ναι, γιατί έπρεπε να γίνει, γιατί είναι λίγο επικίνδυνα. Τώρα το καλοκαίρι με τα μεγάλα οχήματα βαραίνει ο ευχάλυπτος και σπάει επί τόπου. Άρα είναι και επικίνδυνο και για τη διάρκεια. Είναι πολύ επικίνδυνο. Τα πάντα. Και αυτό κανονίσαμε να τα καθαρίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα για το κοινό. Η υπηρεσία Πρασίνου βέβαια συμβάλλει σε αυτό, αντιδήμαρχε. Πάντα. Είμαστε παρόν. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Νομίζω η πρόεδρος τα είπε όλα. Πρώτα απ' όλα, η καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών είναι το ζητούμενο και είναι αυτό που εμάς τουλάχιστον σαν παράταξη μας χαρακτηρίζει. Μετά εντολή δημάρχου από την αρχή, από τότε που αναλάβαμε σαν νέα δημοτική αρχή, είναι ότι αυτό το νησί ανήκει σε όλους, άσχετα αν είναι επαρχιακός ο δρόμος όπως είπε η πρόεδρος ή είναι δημοτικός. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι κος. Εμείς θεωρήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και στη διέλευση των λεωφορείων του Δήμου αλλά και, και στα τουριστικά λεωφορεία. Αμέσως μετά την παρότριση της Προέδρου προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε και φυσικά όπως είπε η Πρόεδρος δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς τη συμβολή του συναδέλφου εδώ του κυρίου Νίκου Πατάκου, ο οποίος βλέπετε ότι με το δικό του γερανοφόρο όχημα, γιατί του Δήμου μας είναι περιορισμένες οι δυνατότητες, για άλλη μια φορά συμβάλλει και βλέπει αυτό που λέμε τον εθελοντισμό, το βλέπει σαν καθήκον. Αυτό δεν μας το είπε ο κύριος Πατάκος ότι είναι δικό του το όχημα, τώρα από σας το... Σας το λέω εγώ, ο κύριος Νίκος, ναι, ίσως από ταπεινοφροσύνη δεν θέλει να λέει πολλά πράγματα. Το άλλο δικό μου και αυτό δικό μου, όλα δικά μου. Αλλά πολλά μηχανήματά του και πολλά πράγματα, να ξέρετε, του Πρασίνου δεν θα γινόταν χωρίς τη συμβολή του κυρίου Πατάκου. Πολύ σημαντικό γενικότερα και αναδεικνύεται τον εθελοντισμό σε όλες τις δράσεις του Δήμου και αυτό η συνεργασία και ο εθελοντισμός είναι το βασικότερο. Βλέπετε, ένας σύμβουλος, άσχετα την παράταξή μας, ένας σύμβουλος δεν είναι μόνο αυτός που κάθεται στα γραφεία και λέει και κάνει πολιτική στις καφετέριες ή στα καφενεία. Είναι αυτός που μπαίνει στην πρώτη γραμμή και βοηθάει στην πράξη. Και αυτό είναι ο Νίκος ο Πατάκος. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος ο Πατάκος. Οι εργασίες εδώ στην περιοχή του Ψαλίδι πότε θα ολοκληρωθούν? Νομίζω ότι θα, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, 10 μέρες θα είμαστε εδώ. Έχει αρκετή δουλειά όπως βλέπετε. Τώρα ο καθήλυνα αρμόδιος είναι ο κύριος Πατάκος να μας πει για το χρονοδιάγραμμα αυτό. Αλλά έτσι από τη μικρή εμπειρία που έχω εγώ το βλέπω τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο ότι θα είμαστε εδώ. Πάνω σε αυτό πόσο περίπου? Μία εβδομάδα, 10 μέρες θα την κάνουμε. Είναι, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Αρκετή δουλειά. Πολύ δουλειά. Τα αφήσαμε πολύ. Έχουν... Πόσο καιρό είχαν να κλαδευτούν? 10 χρόνια. Τα είχα ξανακόψει εγώ πάλι. 10 χρόνια και είχαμε ξανακόψει. Αυτά τα δέντρα κάθε πότε πρέπει να κλαδεύετε? Αυτά κάθε χρόνο θέλουν κλάδεμα. Βέβαια. Όπως κλαδεύουν και την πυροσβεστική εκεί, κάθε χρόνο θέλουν, κάθε χρόνο παραχρονιά τα κλαδεύουν. Γιατί φεύγουν πάνω. Κοίτα που τα κόψαμε πέρσι και τώρα έγιναν 10 μέτρα πιο πάνω. Σε ό,τι αφορά την υγεία των δέντρων, είναι υγιή? Μια χαρά είναι. Το δέντρο πρέπει να ανανεώνεται. Να κόβεται και να ανανεώνεται. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι.